Κυρίε και κύριοι, καλή σα μέρα. Μαζί μα ο Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλήσεων, ο κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Να είστε καλή χρονιά να έχουμε όλοι μα και μια καλύτερη χρονιά από πέρσι. Να είστε καλά και μακάρι. Κύριε Υπουργέ, είστε το επίκεντρο. Είστε μέσα στι συζητήσει όλων. Τη σύνταξη θα παίρνω, τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο. Υπάρχει μια γενική εκτίμηση ότι θα δίνει ο Έλληνα πολλά και θα παίρνει λίγα. Λόγω αυτών των α, πινάκων τη αναπλήρωση. Τι ακριβώ συμβαίνει. Ακριβώ το αντίθετο. Εμεί θέλουμε καταρχήν ενιαίου κανόνε για όλου. Να πάψουν να υπάρχουν προνομιούχοι, να υπάρχουν, να υπάρχουν να πάψουν να υπάρχουν αποκλεισμένοι. Αλλά θέλουμε μια ειδική φροντίδα, να είμαστε μερεολειπτικοί, για του μικρού, του αδύναμου, αυτοί που είναι χρόνια έξω από την αγορά εργασία. Άρα. Τα ποσοστά αναπλήρωση που προβλέπουμε ναι. είναι μεγαλύτερα για αυτού που έχουν χαμηλό μισθό, για αυτού που έχουν λίγα χρόνια εργασία, πάνω από τα 20. Όχι επειδή δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά επειδή δεν βρίσκουν δουλειά. Επομένω, έχουμε ένα σύστημα που θέλουμε να είναι δίκαιο ναι. και μοροληπτικό μόνο υπέρ των φτωχών και των αδύνατων. Λέει κάποιο, γιατί να πληρώνω τόσα πολλά, Μήπω μετά τα 25 χρόνια να πω στον εργοδότη: Βγάλε με στη μαύρη εργασία, να μην πληρώνω, να μην μου τα πάρει το κράτο, αφού εξασφαλίζω μια σύνταξη. Χαίρομαι για 20 αυτή την ερώτηση. Γιατί μερικέ φορέ μου λένε, εντάξει, νοιάζεσαι για του μικρού. Δεν φοβάσαι ότι αυτό θα είναι ένα κίνητρο, όπω λέτε κι εσεί, να φύγει κάποιο από την εργασία. Από τότε εξή. Αν βλέπετε τον παλιό νόμο, τον 3863 ναι. ναι. Λοβέρδου Κουτρουμάνι, έχει μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωση στο 1,5. Για μένα έχει το 2 αυτό τι σημαίνει. Στα όριμα χρόνια ασφάλιση, να μείνει ένα εργαζόμενο με τον παλιό νόμο τη δουλειά του, θα μέτρα για κάθε παραμονή μία μισή φορά για τη σύνταξη που θα πάρει. Για μένα μετράει δύο. Άρα εγώ δίνω ένα κίνητρο σε αυτόν που μπορεί να μείνει στη δουλειά, γιατί έχει την επιλογή, να μείνει περισσότερο και να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη. Ενώ για αυτόν που δεν μπορεί να μείνει στη δουλειά γιατί δεν έχει. Τον προστατεύω. Προσπαθώ να κάνω ταυτόχρονα επομένω και τα δύο πράγματα. Και να δώσω βοήθεια σε αυτόν που για λόγου όχι τη δική του βούληση δεν έχει δουλειά να έχει μια σύνταξη αξιοπρεπή και όχι μια σύνταξη πείνα, αλλά για αυτόν που έχει τη δουλειά να μείνει λίγο πιο πολλά χρόνια για να ανεβεί ναι η σύνταξή του να είναι πια με ένα επίπεδο ζωή σχεδόν όμοιο με αυτό που είχε βγει στη σύνταξη. Θα πάμε καρέ καρέ όλα τα θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέματα τα οποία μα απασχολούν, αλλά πριν απ' όλα, κύριε Υπουργέ, μαθαίνω ότι η Τρόικα δεν θέλει με 15 χρόνια την κατώτατη, πιέζει για τα 20 χρόνια και μάλιστα όχι 3,84, αλλά 3,60. Τι κάνει εκεί η Αθήνα. Ακούστε, έχουμε μια σκληρή διαπραγμάτευση ναι. μπροστά μα. Γιατί έχουμε μια διαφορά αντίληψη. Οι εταίροι μα, τουλάχιστον μερικοί από τους μας, του εταίρου μα, βλέπει ο ότι θέλω να είμαι σαφή. Θα ήθελαν η ασφάλιση κοινωνική να μοιάζει με την ιδιωτική. Περίπου ό,τι δίνει, αυτό να παίρνει. Εμεί θέλουμε να έχει αντίθετα ένα χαρακτήρα κοινωνικό. Τι είπα προηγουμένω, πιο πολύ υπέρ των αδύναμων. Δεν το πούμε και πιο επιστημονικά, να έχει ανεδιανεμητικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Σε όλα λοιπόν τα σημεία που εμεί θέλουμε να τονίσουμε την κοινωνική πλευρά τη ασφάλιση, ναι. αυτοί θέλουν να τονίζουν την αναλογική. Και εκεί έχουμε συγκρούσει που θέλω να πιστεύω θα καταλήξουμε τον καλύτερο για του Έλληνε τρόπο. Δείτε τι μαθαίνω. Μαθαίνω ότι η Τρόικα θα Θέλετε να δίνετε 384, θα τα δίνετε στα 20 χρόνια. Αν θέλετε να πάτε, να παραμείνετε, ε, στα, αν πάτε στα 360, τότε θα δεχθώ τα 15. Δηλαδή κύριε Καντρούκαλη, θα βρεθείτε μπροστά σε μια πραγματική, σε ένα μεγάλο δίλημα, ή 384 και στα 20, ή 360 και στα 15. Εκεί τι θα κάνει ο Καντρούκαλος. Ακούστε, δεν μπορούμε από τώρα να σας πω τίποτα παραπάνω ναι. από τη διαπραγμάτευση, πέρα από τότε θα περασπίσουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι αδιαπραγμάτευτο για μας Ποιο είναι να μην μειωθούν άλλο οι συντάξει. Δωδέκατη μείωση δεν αντέχουν οι σημερινοί συνταξιούχοι. Και από εκεί και μετά, για το μέλλον, το καλύτερο δυνατό. Όσο το δυνατόν υψηλότερε συντάξει, ναι. όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία στου μικρού, στου φτωχού, στου αδύναμου. Μάλιστα. Είναι αδιαπραγμάτευτο, λοιπόν, το 384 και η 15η αιτία για την Αθήνα. Δε, όλοι λέμε, και σε αυτό πάλι ναι. επίση δεν πρέπει ναι. να υποχωρήσουμε, ότι την εθνική σύνταξη των 384 ναι. ευρώ, αυτή που μα γλιτώνει από τον κίνδυνο τη φτώχεια. Μάλιστα. Προσοχή δεν είναι κατώτατη. Σε αυτή θα προσθεθεί και το αναλογικό κομμάτι. Το αναλογικό, κομμάτι. αλλά είναι με την εθνική σύνταξη. Αυτά αυτή θα λοιπόν από τα θα 4. την παίρνει κανεί είτε στα 67 του με 15 χρόνια, ακόμα και αυτή άρα που είναι μακροχρόνια, δεν θα την πάρουν, είτε στα 62 με 40. Είτε όσοι βγαίνουν σε μικρότερα όρια ηλικία, ναυτική, τα βαρέα και αρθιγενιά, ναι. όταν είναι το όριο. Πλήρη τη σύνταξη αυτή. Από εκεί και, και μετά, εμεί ζητάμε να την παίρνουν και μειωμένοι, με τα πέναλτι τη μειωμένη που με άλλε περιοχέ. Άρα λοιπόν, κάποιο που δεν έχει 15 χρόνια, και βγει νωρίτερα να ξέρει ότι τα 384 θα είναι λιγότερα Μισό από λιβάκι. αυτά τα οποία θα έπαιρνε στα 15. χρόνια. Να ξεκαθαρίσουμε τώρα. Ναι. Ελάτε. Τα 15 είναι το ελάχι ελάχιστο όριο. Δεν μπορεί κάποιο να πάρει σύνταξη αν δεν έχει και σήμερα και αν έκαθεν. Συμπληρωμένα Δεκα... τα, τα 15. Για αυτούς που δεν έχουν, ναι. προβλέπουμε ήδη στον νόμο, ένα επίδομα προνοιακό όμω αυτή τη φορά Μάλιστα. για τους υπερήλικες των ασφάλιστους. Αυτό θα είναι 360, ναι. αυτό θα είναι 360 γιατί δεν μπορεί η σύνταξη να είναι η εθνική να Μάλιστα. είναι η ίδια με το επίδομα αυτό. Όμω επειδή είναι πρόνοια, δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια. Ενώ έχουμε αποκλείσει εντελώ τη συζήτηση για εισοδηματικά κριτήρια για τη σύνταξη. Με λίγα λόγια, στο δικό μα σύστημα που είναι ανταποδοτικό, για να πάρει σύνταξη θα πρέπει να έχει ασφάλιση. Αν δεν έχει, δεν θα σε αφήσουμε να πεθάνει. Θα σου δώσω μια βοήθεια, μικρότερη όμω από αυτή, που θα πάρει σου ταξίδι. Άρα λοιπόν, αμετακίνητη Αθήνα στα 384 και στη 15η αιτία. Έτσι. Εδώ θα έχετε δυσκολία. Θα έχετε μεγάλη δυσκολία, εσεί το ξέρετε. Την ξέρουμε. Είναι σκληρή η Ποιο χαρτί θα εχετε δυσκολια θα εχετε μεγαλη δυσκολια εσει ξερετε την ξερουμε ειναι σκληρη η συγκριση ποιο χαρτι θα πεταξει ο πατρού Πάνω στο τραπέζι. Ακούστε με το βασικό χαρτί. Ναι. Ότι εμεί δεν του κοροϊδεύουμε όπω οι προηγούμενοι. Οι άλλοι κάνανε ενοποιήσει ταμείων. Μαϊμού. Θα πάμε και σε αυτό. Εμεί θέλουμε να ενοποιήσουμε του κανόνε και να εξορθολογήσουμε Μες. το σύστημα. Αυτό του αρέσει. Γιατί τα πελατειακά παιχνίδια των παλιών δεν του έκαναν το κέφι. Και εμεί δεν θέλουμε να κάνουμε το κέφι στους ξένου. Θέλουμε να κάνουμε το καλό του ελληνικού λαού. Συμπίπτουμε λοιπόν σε τι με να βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα των εισφορών, γιατί δεν θέλουν να μα δανείζουν άδικα. Θα πάμε και στι φορέ, είναι μεγάλο και, θέμα. Και, και ναι. να έχουμε ίδιου κανόνε για όλου. Γιατί ποιο είναι αυτό που δεν θέλει να υπάρχουν ίδιοι κανόνε, να μην υπάρχουν προνομιούχου. Βάζω μια τελεία εδώ, το κρατάω για την ενοποίηση των, των ταμείων και τα υπόλοιπα θέματα. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα. Έχει πει ο Πρωθυπουργό: Εγώ δεν μειώνω, κύριε. Και δεν μειώνω και οι επικουρικέ με αυτή την αύξηση των εισφορών. Mm -hmm. Πάνω στο τραπέζι όμω η Τρόικα. Πιέζει, το έμαθα και χθε ακόμα πιέζανε. Μπορεί να και από την Τρόικα το τηλέφωνο. Μπορεί, λοιπόν, δεν νομίζω. <laughs> ε, τι θέλω να πω, Ότι όταν χτυπάει το τηλέφωνο του Υπουργού ή από τον Πρωθυπουργό θα είναι ή από κάποιου συνομιλητέ. Δεν ήταν τον Πρωθυπουργό δεν και από το άφησα λοιπόν. απ' έξω. <laughs> <laughs> Λέει η λοιπόν, Τρόικα μπορεί να περιμένει. <laughs> θα περιμένει η Τρόικα. Ε, 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 ε. Έτσι. Μεταξύ Τσίπρα και Τρόικα περιμένει η Τρόικα. Και θα πω και κάτι άλλο. Λίγοι λένε για Τρόικα, λένε θεσμού κλπ. Εσεί όμω του έχετε δει και ζητάνε αίμα. Ο Λοβέρδο μου έλεγε ότι στην πρώτη φορά που του συνάντησε του είπαν 600 ευρώ σύνταξη κύρια. Δηλαδή, μπορεί να βρεθείτε και προ μια τέτοια έκπληξη αύριο μεθαύριο. Ακούστε, δεν έχουμε αυταπάτε για την ποιότητα ναι. και για την ένταση τη διαπραγμάτευση. Απλώ όμω, εμεί έχουμε το πλεονέκτημα σε σχέση με του προηγούμενου ναι. ότι συντάξαμε οι ίδιοι το σχέδιο τη μεταρρύθμιση. Δεν μα ήρθε έξω. Άρα για πρώτη φορά ναι. αυτοί παίζουν με βάση τη δική μα ατζέντα. Σχολιάζουν ένα δικό μα κείμενο. Μέχρι τώρα ήταν εντελώ αντίθετο. Μα ερχόταν καρφωτό και το μεταφράζαμε. Δηλαδή το δεν μας. έβαλε λέξη η Τρόικα πάνω σε αυτό το κείμενο. Όχι, λέτε, έτσι. Αυτό φτιάχτηκε εδώ. Αυτό φτιάχτηκε εδώ. φτιάχτηκε εδώ. Βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινεί, ναι. τι δεσμεύσει του μνημονίου τι πήραμε υπόψη μα. Αλλά τι πήραμε υπόψη μα προσπαθώντα να τι εξωτερώσουμε. Για παράδειγμα, στο μνημόνιο. Ψηφίσαν και τα άλλα κόμματα και εμεί σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Κάτι που δεν θέλαμε. Εάν αφήναμε λοιπόν απλώ να εφαρμοστεί το μνημόνιο, χωρί να έχουμε μεταρρύθμιση, θα είχαμε απλώ αυτό, κατάργηση του ΕΚΑΣ. Εμεί τι κάνουμε, το αντικαθιστούμε με το θεσμό τη Εθνική Σύνταξη. Βρίσκουμε λοιπόν ένα ισοδύναμο μέτρο, το οποίο έχει τον ίδιο σκοπό, να προστατεύσει του ηλικιωμένου από τη φτώχεια και γι' αυτό το λόγο κάτι που αν. Περιοριζόμαστε να εφαρμόσουμε το μνημόνιο, θα ήταν πολύ κακό για την ελληνική κοινωνία. Το εξουδετερώνουμε και το δρανοποιούμε. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Ε, είστε μετακίνητοι στη μείωση των επικουρικών. Εάν μπει η Τρόικα και πει, Κατρούγκαλε, να χαρά με τη γραβάτα σου, το κουστούμάκι σου κλπ. Αλλά στην επικουρική σου βάζω ένα όριο. Στα 180 ευρώ και πάνω από τα 180 θέλω σταδιακέ μειώσει. Είναι σημείο όπου εκεί, για να σώσει ο Κατρούγκαλο τι κύριε, θα πει. Α προχωρήσω σε αυτό το μέτρο, ή θα πει εμεί αυξάνουμε τι εισφορέ για να μην κόψουμε από το. Προστατεύσουμε, προστα, Προσπαθούμε να προστατεύσουμε και τι επικουρικέ. Ναι. Το έχουμε πει. Ακριβώ για αυτό το λόγο μου έχουμε στείλει ποσοτικοποιημένε προτάσει που δείχνουν ότι μπορούμε με αυτή την αύξηση των εισφορών κατά 1,5% να προστατέψουμε και αυτέ. Τι απάντησαν. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει Ακόμα τίποτα. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει. Να... Φοβάστε ότι ενδεχομένω να τα ανατρέψουν κάποια από αυτά τα οποία του ε, στείλατε. Να σα πω, διαπραγμάτευση είναι. Και στη διαπραγμάτευση προφανώ έχει να δούνε και λαβίν. Τι προσπαθεί όμω, στα ουσιώδη σημεία να μην κάνει υποχώρηση. Δηλαδή είναι οι κύριε, είναι οι επικουρικέ, είναι οι Αυτά είναι. Αυτά είναι και γενικά ο χαρακτήρα του συστήματο ω κοινωνικό αναδιανεμητικό. Ένα δηλαδή χαρακτήρα που κρατάει τη συντάξει μα ούτω ώστε να μην γίνουν επιδόματα, ναι, φιλοδορήματα ναι. και ταυτόχρονα να επιτρέπουν ακόμα και οι φτωχοί και οι αδύναμοι αυτοί που είναι έξω από την αγορά εργασία ναι. να πάρουν σύνταξη εξοπλιστή. Λένε πολύ. Και σε λίγο θα πάμε και στι φορέ. Λένε πάρα πολύ ότι ο Τσίπρα, θα σου το πω όπω μου το πάνε. Και μου το πήγε τον Ισάμο. Μου μου λέει Γιωργάκη, άμα συναντήσει τον Τσίπρα ή τον Κατρούγκα, να το πει το εξή. Μα κρατάει τι συντάξει τώρα έω το 2018 στα ίδια επίπεδα και το 2018 μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο. Και να πει, κοίταξε να δει, σα έδωσε ο Τσίπρα συντάξει με πίστοση. Α, αυτο... Άρα σα τι μειώνω. Χαίρομαι πολύ, πολύ που μου κάνει αυτή την ερώτηση. Ε, αυτό προσλαμβάνω. Όχι, το ακριβώ αντίθετο. Εμεί θέλουμε να προστατεύσουμε τι σημερινέ συντάξει για πάντα. Τι θα γίνει από το 2018 και μετά, θα τι συγκρίνουμε Μάλιστα. με τι νέε. Και όσο θα αυξάνονται οι νέες, ναι. τόσο θα αρχίσουν και οι παλιές να έχουν την ελπίδα ότι θα αυξηθούν, όχι θα μειωθούν. Να το πω με ένα παράδειγμα για να γίνει σαφές. Σήμερα κάποιο παίρνει μια σύνταξη 1.100 ευρώ. Μάλιστα. Ας υποθέσουμε ότι με το νέο σύστημα 900. θα πρέπει να παίρνει 1.000. 1000 Κρατάει ναι. αυτή τη διαφορά, των 100, 100 ευρώ. Όταν λοιπόν μετά το 2018, οι άλλε συντάξει θα αρχίζουν να αυξάνονται και αυτέ που ήταν 1000 θα γίνουν 1050. Αυτό θα κρατάει τη διαφορά των 50 ευρώ. Όταν θα γίνουν 1100, θα εσωφανιστούν οι δύο συντάξει. Όταν θα γίνουν 1110 οι νέε συντάξει, θα, θα πάρει την αύξηση και ο παλιό. Και πόσα χρόνια έχει μπροστά του κάποιο για να ελπίζει σε αυτό το ιδηλιακό σενάριο. Αυτό είναι, είναι καλή ερώτηση. ερώτηση. Πώ θα αυξάνονται οι νέε ναι. συντάξει με ένα συντελεστή που έχει στο μισό την άνοδο του ακαθάριστου του, ε, του εθνικού προϊόντο ναι. και στο άλλο και μισό την μόνο άνοδο καταλωτή. του Ακριβώ. Άρα όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το πότε θα πάρει μπροστά η οικονομία. Εμεί θέλουμε να ελπίζουμε από το δεύτερο εξάμεινο του 2016. Ακριβώ. Και πόσο γρήγορο θα είναι αυτή. Εμεί έχουμε δύο εργαλεία γι' αυτό. Το ένα είναι αυτό που σα είπα. Το άλλο είναι ότι η εθνική σύνταξη είναι μερίτρα ανάπτυξη. Δηλαδή θα μεγαλώνει όσο θα μεγαλώνει το του εθνικό προϊόν. Ε, γιατί πώ την υπολογίζουμε, 60% λέμε του διάμεσου εισοδήματο. Τώρα αυτό είναι 3,84 ευρώ. Αν ήμασταν όμω με εισόδημα του 10, θα ήταν 500. Όσο θα πλησιάζουμε επομένω στο εισόδημα που είχαμε, τόσο θα υπάρχει μια ελπίδα για του συνταξιούχου παλιού και καινούριου. Γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε ουσιαστικά μία κατηγορία. Ότι η σύνταξή του όχι απλώ δεν θα κατεβαίνει, θα ανεβαίνει. Αυτό που λέτε είναι το, το ιδηλιακό το οποίο όλοι το θέλουν. Απ' την άλλη, είναι τα ελλείμματα των uh, ταμείων. Η ανάπτυξη θα φέρει λεφτά στα ταμεία, θα ανοίξουν δουλειά, κύριε Υπουργέ. Να σα το πω ανάποδα. Δεν υπάρχει Σύστημα, το τελειότερο. Μάλιστα. Το οποίο να μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθεσμα ναι. με ένα τέταρτο ανεργία και με του μισού αυτοαπασχολούμενου να μην μπορεί να πληρώνουν εισφορέ. Εμεί τι πάμε να κάνουμε τώρα. Να μαζέψουμε λίγο τη δαπάνη, με κοινωνικά όμω τρόπο ναι. ευαίσθητο, ώστε να επιτρέψουμε με αυτόν τον τρόπο και η οικονομία να ξεκινήσει πιο γρήγορα. Γιατί σωστά το είπατε. Όλα εξατώνται από το θα έχουμε ανάπτυξη. Αν θα έχουμε δουλειέ, κύριε Υπουργέ. Αν θα επιμεροκάνω στο σπίτι. Είναι ακριβώς, τα Ακριβώ και να μπορούν και οι άνεργοι να γυρίζουν στη δουλειά για να πληρώνουν εισφορέ. Έτσι θα σωθεί το ασφαλιστικό. Τώρα. Πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό uh, θέμα. Άρα, λοιπόν, λέτε εσεί, εγώ δεν δίνω συντάξει με πίστοση. Αυτό μου λέτε σήμερα. Αυτό σα λέω. Εμεί εγγυόμαστε απολύτω τι σημερινέ κύριε συντάξει ναι. στο επίπεδο που είναι τώρα. Και όχι απλώ αυτό. Θέλουμε να δώσουμε και μια ελπίδα στου συνταξιούχου ότι όταν θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και οι νέε συντάξει μαζί με την άνοδο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντο, ναι. από ένα σημείο θα ισορροπήσουν απολύτω με τι παλιέ και όλε μαζί σε μια ταχύτητα πια θα αρχίσουν να ανεβαίνουν. Γιατί σα το λέω αυτό. Κύριε Υπουργέ, έχω ζήσει 10 διαφορετικά ασφαλιστικά νομοσχέδια τα οποία ξεκινούσαν για 30 χρόνια θα έχετε συντάξει. Σε τρία χρόνια αλλάζανε. Είναι έτσι. Δηλαδή, ο νόμο κουτρουμάνη, κύριε Υπουργέ, τώρα, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με τούτο εδώ το σχέδιο δεν ε, υπάρχει. Γιατί δεν διακρίνουμε παλιού και καινούριου. Ακριβώ. Ποιο είναι το στοιχείο που θα με πείσει εμένα ω δημοσιογράφο σε τρία χρόνια να πω Να, ορίστε, ο Κατρούγκαλο αυτά που έλεγε είναι πραγματικά. Πρώτα-πρώτα να σα πω ότι μια βασική διαφορά ναι. από του προηγούμενου είναι ότι εμεί δεν στέλνουμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Είναι σίγουρο αυτό. Αυτό είναι σίγουρο, ξέρετε γιατί είναι σίγουρο. Γιατί πολλοί λένε ότι πληρώνει η επόμενη γενιά. Μα δεν καταλάβατε, αφού εγώ θα εφαρμόσω του νέου κανόνε και του παλιού για να υπολογίσω την προσωπική διαφορά. Όταν θα ισορροπήσουν οι συντάξει στο μέλλον, θα έχουμε μία γενιά συνταξιούχων, μία ταχύτητα. Αυτό για πρώτη φορά συμβαίνει. Μέχρι τώρα είχαμε πριν το 93, μετά το 93, πριν το 11, μετά το 11. Το 2015 μετά το 2015. Τώρα, εμεί του ίδιου κανόνε θα του υπολογίσουμε όχι μόνο ίδια για όλε τι κατηγορίε εργαζομένων. Είσαι δημόσιο υπάλληλο, είσαι όπω άκουσα κανόνε του μέλο υπάλληλο τη Βουλή. Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογιστεί η συνταξή σου όπω με αυτήν του εργάτη. Και Γιατί δεν το φέρατε τώρα με τη, με τη Βουλή, Υπάρχει θέμα. Υπάρχει ένα συνταγματικό θέμα που λέει ε? ότι δεν μπορούμε με τον νόμο που ρυθμίζουμε τι συντάξει των οργανισμών κοινωνική ασφάλιση να ρυθμίσουμε και τη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων. ήδη όμω στο πρώτο άρθρο λέμε ότι οι ίδιοι κανόνε αυτοί θα εφαρμοστούν και για του δημόσιου υπαλλήλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι η ισονομία. Δύο χαρακτηριστικά έχει η αριστερά, κύριε Αυτιά. Την ισότητα, οι ίδιοι κανόνε για όλου, και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και τα δύο αυτά πράγματα προσπαθούμε να τα περάσουμε πάει. στο νομοσχέδιο. Πάμε στι εισφορέ όπου γίνεται. Ε, τη κακομοίρα. Υπάρχουν αντιδράσει. Υπάρχουν αντιδράσει ότι ε, ε, το στα 1.000 ευρώ τα 780 πάνε σε εισφορέ και φόρου. Μαθαίνω ότι με τον κύριο Αλεξιάδη καθίσατε σε ένα γραφείο. Αχα. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά έχετε πάρει απόφαση να μπει ένα κόφτη στι εισφορέ, ώστε να ανασάνει και κάποιο ο οποίο αυτή τη στιγμή βλέπει τα νούμερα και λέει: Θα είμαι, δεν είναι δυνατόν. Πρώτα πρώτα να εξηγήσουμε τι κάνουμε. Πέλατε. Δεν θέλουμε να είναι οι μισθωτοί αυτοί που θα είναι τα αιώνια θύματα του ασφαλιστικού. Αυτοί που θα πληρώνουν. Σαφή. Γι' αυτό το λόγο, μια που θα έχουμε ένα ενιοφορέα ναι. που θα είναι όλοι μέσα, τι ναι. είπαμε, οι ίδιοι κανόνε που υπάρχουν για του μισθωτού, 20% στο εισόδημά του, θα υπάρχουν και για του ελεύθερου επαγγελματίε. Αυτό που, από αυτόν τον κανόνα δεν πρόκειται να αποστούμε. Υπάρχουν όμω περιπτώσει, λίγε περιπτώσει. Αδικιών που η επιβάρυνση στον ελεύθερο επαγγελματία ναι. γίνεται πολύ μεγάλη. Έχω εδώ τα νούμερα και θα σα τα πω. Φαίνεται λοιπόν ότι για το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών, όπω είμαστε, χωρί καμία αλλαγή, Μάλιστα. το σύστημά μα είναι καλύτερο. Δεν είναι μια ελάφρυνση. Γιατί δεν αλλάζουμε τα ποσοστά. Υπολογίζουμε στη βάση του πραγματικού εισοδήματο. Για του υπόλοιπου, οι οποίοι αισθάνονται Υ... ένα πολύ μεγάλο βάρο. Υπάρχουν... Και σου λέει στα 1000 ευρώ, δεν μπορεί να δίνω. Εννοείται. 700, στα 1000 ευρώ, φυσικά 800, στο δεν θα δε δε το κράτο για ασφάλιση και για πρόβλημα, Το πρόβλημά μα δεν είναι για τα 1000 ευρώ, είναι για τα μεγάλα σχετικά εισοδήματα. Αυτού που έχουν εκεί, ε, από 20.000 και μετά. Μπαίνει κόφτη εκεί. Εκεί τη σκεφτόμαστε, για να είμαστε δίκαιοι. Να μην είναι το άθροισμα τη φορολογική και τη ασφαλιστική επιβάρυνση πάνω από ένα όριο, όπω είπατε κι εσεί. Να είδηση λοιπόν, και εδώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, ο Υπουργό Εργασία. Και κοινωνικών ασφαλήσεων. Τονίζει σήμερα στον Σκάι. Πρωί-πρωί, ξαναπείτε το κύριε Υπουργέ γιατί είναι σημαντικότατη η εξέλιξη Το αυτή. συζητάμε ήδη με του ελεύθερου επαγγελματίε. Θέλουμε ο καθένα να δίνει ανάλογα με τι δυνάμει του, αλλά όχι πέρα από τι δυνάμει του, να μην τον εξαντλούμε. Και λέμε λοιπόν, εφόσον στην πραγματικότητα η επιβάρυνση είναι, στο κράτο θα πάνε και οι φόροι και οι ασφαλιστικέ εισφορέ. Να δούμε το άθροισμα. Μην είναι κάτι εξοντωτικό. Γιατί προφανώ δεν μπορεί να δίνει κάποιο το 70% του εισοδήματό του. Αυτή είναι η εντολή του Τσίπρα. Να το ξαναδείτε Φυσικά. πάλι. Φυσικά. Ο Πρωθυπουργό από την πρώτη ναι. στιγμή παρακολουθεί την πορεία τη μεταρρύθμιση και κάνει διορθωτικέ επεμβάσεις. Πάντα το έκανε για όλα τα πεδία και για το δικό μου. Μάλιστα. Πάμε στα μπλοκάκια όπου έχουμε μια σημαντικότατη εξέλιξη. Ξέρετε τι λένε. Αφού βάζει φόρο στον οργ...